Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους των εργοδοτών του κλάδου. Με τους βασικούς δηλαδή. Από τις μεγάλες εταιρείες, τις λίγο πιο μεσαίες. Ήτανε και ενημερωμένοι και για το πλαίσιο ετοιμάτων μας. Και το σχέδιο σύμβασης όπως έχουμε στείλει ακριβώς και τα λοιπά. Εμείς θέσαμε τα ζητήματα και της αναπροσαρμογής της υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα και τα λοιπά, βάζοντας το επίκεντρο της ανάγκης των εργαζομένων, παίρνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται και πώς διαμορφώνεται σήμερα στον κλάδο των κατασκευών και βλέποντας ότι υπάρχει μία ανάκαμψη, το ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει πολύ περισσότερο τώρα και χιλιάδες οικοδόμους, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ θα έρθουν και έρχονται φουσκωμένοι με όλα όσα συμβαίνουν και τα λοιπά. Βάλαμε αυτά τα ζητήματα από τη σκοπιά των συμφερόντων, των εργαζόμενων και με δεδομένο ότι 12 χρόνια τώρα δεν έχει υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας. Συνεχώς η επίκληση της εργοδοσίας ήταν ότι υπάρχει το πρόβλημα της κλίσης και τα λοιπά. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά όσον αφορά αν έχει δουλειά, αλλά οι οικοδόμοι συνεχίζουν να έχουν πολύ μεγάλη απόκληση από αυτό που δικαιούνται και σε μεροκάματο και σε ασφάλιση και τα λοιπά. Άρα θέσαμε αυτά τα ζητήματα και όλα τα θεσμικά, ωράριο και τα λοιπά. Οι εργοδότες, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, από τη δική τους πλευρά αναγνωρίζουν καταρχήν και θέλουν και αυτοί να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας. Βεβαίως αυτό που αναγνωρίζουν και αυτό που αποδέχονται το περιτυλίγουν, το θέτουν με τη δικιά τους ταξική ματιά, με επίκεντρο τα δικά τους συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που λένε ότι καταρχήν θέλουμε να βρούμε, μας είπαν, ένα σημείο συνεννόησης να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας, όμως προς το παρόν, μέχρι σήμερα δηλαδή, επειδή είχαν εκλογές στα συνδικαλιστικά τους όργανα και δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμα σε σώμα, δεν έχουν να μας πούν συγκεκριμένη τοποθέτηση και απάντηση που αυτό θα συμβεί σε επόμενη συνάντηση που θα κάνει η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, όχι στο απροσδιόριστο μέλλον, αλλά πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε επικοινωνία πάλι εκ νέου με τη εργοδοσία εδώ, για να γίνει νέα συνάντηση. Η εκτίμηση που υπάρχει, τώρα αυτό αφορά εμάς, και η εικόνα που έρχεται από όλο τον κλάδο είναι ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, και με τη σημερινή απεργία λέω, υπάρχουν οι προϋποθέσεις καλύτερες από την προηγούμενη φορά να μεγαλώσουμε την πίεση, να δυναμώσουμε τον αγώνα και να πετύχουμε, να υπογράψουμε σύμβαση, όχι αυτά που προτείναν τα προηγούμενα χρόνια οι εργοδότες, δηλαδή τι μας προτείνανε, να υπογράψουμε είτε τη σύμβαση της ΓΕΣΕ, σιγά τη σύμβαση, τα 600 μεικτά, αυτό έτσι κι αλλιώς υπάρχει, να υπογράψουμε αυτό που αποφασίζει ο Υπουργός, ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας, αυτά για τέτοια πράγματα δεν γίνεται συζήτηση, αλλά να υπογράψουμε μια σύμβαση που να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των εργαζομένων και να εξασφαλίζει ότι θα έχουμε αυξήσεις πάνω στα μεροκάματα που υπάρχουν τώρα. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν εμείς, σαν Ομοσπονδία, Οικοδομικά Συνδικάτα, οικοδόμοι, πρέπει να την υπηρετήσουμε με πείσμα και αποφασιστικότητα. Και αυτό πώς θα το κάνουμε? Έχουμε μπροστά μας την προσπάθεια και την οργάνωση που θα προκύψει πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας μαζί με όλους τους κλάδους. Και βάζουμε έναν στόχο, αυτό το ζήτημα της σύμβασης, για να αυξήσουμε καλύτερα, να δυναμώσουμε τη θέση μας σε αυτή τη μάχη που δίνουμε, ότι πρέπει να το δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και πιο σχεδιασμένα μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς καταρχήν. Έχοντας ως παράδειγμα ορισμένα που είπαμε και στην απεργιακή συγκέντρωση, που δείχνουν ότι δεν είμαστε
πώς το να το πω, έχουμε δύναμη. Έχουμε δύναμη, συνάδελφοι. Μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Και εκεί κρίνεται, μέσα στον χώρο δουλειάς, κρίνεται τι αποτελέσματα θα έχουμε. Δεν κρίνεται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι μετά. Άρα λοιπόν εμείς να είμαστε ακόμα περισσότερο σε μια εγκρήγορση και από αύριο πάλι στους χώρους δουλειάς, εκεί που δουλεύουμε, εκεί που με τους οικοδόμους, με τους συναδέλφους, να καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο αγωνιστικό πνεύμα, δίνοντας τα συγκεκριμένα παραδείγματα, λέω, που έχουμε πετύχει τις τελευταίες μέρες, και θα συνεχίσουμε και εδώ, σε τούτο το μέτωπο, την προσπάθεια να υπογράψουμε σύμβαση. Το βέβαιο είναι ότι σύμβαση θα υπογράψουμε με κάθε τρόπο, είτε εδώ, είτε στα εργοτάξια, αλλά οι οικοδόμοι να δουλεύουν τζαμπέ, με κίνδυνο της ζωής τους, μέσα στους χώρους δουλειάς, για να βγάζουν τα έργα εις πέρας, η εργοδοσία να τα μοστράρει η κάθε κυβέρνηση και να λέει φτιάξαμε έργα, και οι οικοδόμοι να βρωμάν τα κνότα τους, δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε εμείς, όλοι γερά στον αγώνα, όλοι γερά για την επιτυχία της απεργίας, που θα προσδιορίσουμε και συγκεκριμένα της πανεργατικής και των άλλων αγωνιστικών και απεργιακών μαγών που θα δώσει η Ομοσπονδία και τα οικοδομικά συνδικάτα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο των συνδικάτων που είναι για όλα αυτά τα θέματα, και βάζουμε και στόχο αυτό το έκτρωμα που συνοψίζει έτσι όλη την επίθεση που δεχόμαστε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι το σύνολο των αντεργατικών νόμων, αυτό το έκτρωμα, ο νόμος Χατζηδάκη, πώς θα μείνει στα χαρτιά με τη μαζική απειθαρχία των εργαζομένων, των συνδικάτων, στην πράξη, μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτό που κάναμε κάτω στο Καστέλι της Κρήτης πρέπει να το γενικεύσουμε, και σήμερα οφείλουμε και εμείς που είμαστε εδώ και ακόμα περισσότεροι να είμαστε στο συλλαλητήριο στο απόγευμα, σε 7 η ώρα στο Σύνταγμα, να είμαστε όλοι παρόν και στις μάχες που έχουμε μπροστά μας.